Η ΚΝΕ σήμερα εδώ στην Αττική, όπως και σε όλη την Ελλάδα, έχει ανταποκριθεί στο κάλεσμα που κάνανε οι νοσοκομιακοί γιατροί για την ανάγκη που υπάρχει για την αιμοδοσία και στο πλαίσιο του 46ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή που έχει ξεκινήσει το ταξίδι του και θα κορυφωθεί με τις εκδηλώσεις στην Αττική 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Η τεράστια έλλειψη που υπάρχει σε αιμοδοσία, σε προσωπικό, αντίστοιχο ιατρικό προσωπικό, σε μονάδες που μπορούν να στηρίξουν αυτή τη δουλειά, στο δημόσιο σύστημα υγείας συνολικά, αλλά και η έλλειψη που υπάρχει στη διαπαιδαγώγηση του λαού και της νεολαίας, έχει δημιουργήσει τεράστια κενά με ευθύνη διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων και τώρα δηλαδή και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Κάτι που προφανώς στην περίοδο της πανδημίας, σε αυτήν την περίοδο που διανύουμε, έχει γίνει ακόμα πιο φανερό. Η ΚΝΕ λοιπόν καλεί σε μαζική απάντηση της νεολαίας με συμμετοχή στις αιμοδοσίες, στις εθελοντικές αιμοδοσίες που διοργανώνονται. Θεωρούμε ότι μπορεί να είναι η καλύτερη απάντηση στην πολιτική αυτή της κυβέρνησης, που όχι μόνο δεν έχει πάρει μέτρα στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας, αλλά κουνάει και το δάχτυλο στους νέους ανθρώπους, συνολικά στο λαό, για την τάχα ανεύθυνη στάση τους, για την κατάσταση που επικρατεί, για την ατομική ευθύνη που μας λένε ότι έχουμε. Έτσι λοιπόν, με μαζική συμμετοχή, μπορούμε να δώσουμε μία ακόμα απάντηση μαζί με τον αγώνα που δίνουμε για την στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας άμεσα τώρα με πάρα πολλά αναγκαία μέτρα που χρειάζεται να πάρθουν. Μπορεί και αυτή η μορφή αλληλεγγύης να συμβάλλει στον αγώνα που δίνουμε, στον αγώνα που δίνουν οι υγειονομικοί, στον αγώνα που δίνουν νοσοκομιακοί γιατροί, στον αγώνα που δίνει συνολικά ο λαός για την επιβίωση, τη ζωή και τις ανάγκες του αυτό το διάστημα το δύσκολο που διανύουμε.